στον 20ο αιώνα ο άνθρωπος μίκραινε σαν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 20ου αιώνα κατά τον Στάιν, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο ύπατος των φιλοσόφων και ο έσχατος των ανθρώπων, ο οποίος εθαύμαζε, πώς εθαύμαζε, το μεγαλύτερο μυαλό φιλοσοφικό του 20ου αιώνα, τον Χίτλερ. Πολύ δύσκολο θα είναι να ακουστεί σήμερα, βέβαια, μέσα στο πανδαιμόνιο του ευδαιμονισμού, το μήνυμα της χριστιανικής ελευθερίας ως της θρησκευτικής αγάπης. Εκλεκτοί παρόντες, αγαπητοί φίλοι, συνάρχοντες και κάποιοι φοιτητές μου παλιοί, όπως και ο κύριος εδώ, ο συντονιστής, υπήρξε κάποτε φοιτητής μου στην Ατέρα Χριστιανική Σχολή, μιλώντας και εξ ονόματος, το διαβάζω αυτό μία σελίδα και τελειώνω, μιλώντας και εξ ονόματος των λοιπόν Χαλκιτών, οι οποίοι έχουμε την τιμητική μας. Σας είπα, εγώ δεν πήγα προχθές λόγω καιρού, φοβήθηκα. Πατριάτης, άμα. Πρόπερση ήμουν, ήταν ο κύριος Τσίπρας, ήταν μια εξαιρετική μέρα για τη Χάλκη. Πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός ενεργεία επισκέφτηκε τη Χάλκη. Ήταν μια γεμάτη αισιοδοξία μια μέρα με πολύ κόσμο. Ναι. Αλλά και πάλι το ίδιο σκηνικό ήταν με τα αρνάκια που γεννήθηκαν ο πατριάς και πέρυσι κυνήγαγε και φέτος πήγε και αγκάλιζε όλα αυτά τα πλάσματα τα οποία και εγώ τα θυμάμαι. Στα παιδικά μου χρόνια, όταν είχε τα χιόνια και γεννιούνται τα αρνιά, αυτές τις μέρες τα κουβάλαγε ο πατέρας μου στα χιόνια, έτσι γεμάτα χιόνια και εκείνος για να σωθούν, γιατί κινδυνεύουν από το κρύο. Έχουμε και στη Χάλκη τέτοιες εμπειρίες. 17 καινούργια αρνάκια αναγγέλει ο Άγιος Ερυθρόν. Μιλώντας και εξ ονόματος των λοιπόν Χαλκιτών, τολμώ να ισχυριστώ, δεν βγάζουμε τώρα θεολόγους, βγάζουμε ωραία αρνάκια. Λοιπόν, τολμώ να ισχυριστώ ότι η σχολή μας. Ναι. 50 χρόνια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 50 χρόνια δεν γίνεται. Εγώ πήγα για να γίνω καθηγητής. Ο Πατριάρχης γύρισε το 69 και ήταν βοηθός σχολάρχη και θα ήταν καθηγητής και σχολάρχης. Αυτά τα πράγματα άλλαξαν, αλλά είναι του Θεού. Δεν ξέρω πώς, αυτό δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ότι η σχολή μας έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να πορευθούμε ως χριστιανοί και σύγχρονοι άνθρωποι. Το τονίζω αυτό. Με ραχοκοκαλιά τη ζωή μας την ελευθερία, ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε. Τα κείμενα του Παύλου, η προσγαλάτης επιστολή, επιστολή της ελευθερίας. Λοιπόν, η εκκλησιοτραφής ελευθερία, η οποία είναι και η απάντηση της Ορθοδοξίας στις πολλές σύγχρονες ελευθερίες που τρέφονται από την αδέσμευτη αυτονομία του λεγόμενου ανθρωποθεού. Θεάνθρωπος εμείς, ανθρωποθεός ο σύγχρονος κόσμος. Είμαι βέβαιος ότι το μέλλον της ανθρωπότητας, να και μία προφητεία λοιπόν, συναρτάται με το πώς θα κατανοείται η ελευθερία, η πηγή, η βίωσή της και η τελική της αναφορά. Εγώ λέω εκ Θεού εν Θεό, εις Θεόν ή εν Χριστό, ή εκ Χριστού εν Χριστό εις Χριστόν. Η Εκκλησία χρειάζεται σήμερα δυναμικούς κληρικούς και θεολόγους, αφιερωμένους ψυχήτα και σώματι στον Χριστό, οι οποίοι παράλληλα θα ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο από έναν γερμανό θεολόγο, εγώ μόνο Γερμανούς ξέρω, αλλά ζω την τραγωδία της απώλειας του διεθνούς χαρακτήρα γερμανικής γλώσσας. Και στη Γερμανία, ακόμη στη συνέδρια, μιλάμε αγγλικά. Εγώ τα γερμανικά τα έχω σαν δεύτερη μητρική μου γλώσσα. Δεν τα χρησιμοποιούμε. Ζούμε βέβαια αυτοί και ο Άγιος Αβίδο και αυτός γερμανοτραφής, τη χαρά που μπορούμε να διαβάσουμε το Χάιντεγκερ, τον Νίτσε, τον Γκάντς, το πρωτότυπο. Αυτό δεν μπορεί με τα αγγλικά κανείς να το ζήσει. Είναι ένα πλεονέκτημα, προνόμιο, αλλά το μειονέκτημα το ότι εγώ δεν ζω ούτε μία μέρα σε αγγλόφωνο χώρο και μιλάω παντού αγγλικά. Και βλέπετε οι άλλοι που μιλάνε τέλεια τα αγγλικά. Και μπορεί να πεις μια βλακεία τέλεια, ενώ εμείς θέλουμε να πούμε κάτι καλό και δεν το λέμε τέλεια και είμαστε σε κατάσταση. Στα γερμανικά μπορώ να το πω και εγώ τέλεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Εκκλησία χρειάζεται σήμερα δυναμικούς κληρικούς και θεολόγους, αφιερωμένους στο Χριστό ψυχήτα και σώματι, οι οποίοι παράλληλα θα ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, ανθρώπους με καλλιέργεια και ευαισθησία. Ο Χάιντς Σαντ είπε, όταν λέει έρχονται και με ρωτάνε κάποιοι νεαροί και νεαρές να σπουδάσω θεολογία, τους λέω συνήθως όχι. Θα λέει ένας άνθρωπος, let it be, θα τους έλεγε. Αν όμως το έλεγε ότι αυτός που ρωτάει είναι έξυπνος, ευφυής, ότι δεν προέρχεται από ιερατική και χριστιανική στενά οικογένεια, ότι πηγαίνει στον κινηματογράφο, ενδιαφέρεται για την πολιτική, ασχολείται με την τέχνη,
είναι ανοιχτός άνθρωπος, ερωτεύεται κτλ. Του λέω προσπάθησε και μην τα παρατήσεις με την πρώτη απογοήτευση. Είναι τραγικό να βλέπεις εμάς ανθρώπους, Άγια Βίδου, να μπαίνουν με ενθουσιασμό και σε λίγο γίνονται άσταρκοι και άνεμοι και ανεμικοί άνθρωποι. Και να μπαίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι ζωντανοί, στην αρχή είναι σαν επαναστάτες και ύστερα από λίγο ανακαλύπτουν. Γι' αυτό και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί που μπαίνουν χωρίς να επιλέξουν τη θεολογία δεν έχουν καμία ευκαιρία και τύχη να γίνουν πολύ καλοί θεολόγοι.